Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Κρίνης και Καραπαριάς, κύριε Ιουστίνα, εκπρόσωπη της Αυτοθεωτάτης Παναγιώτη του Οικουμενικού Πατριάρχου μας, κύριε Βαρθολόμενο, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Λαγκαδάνη της Κερετίνης και αγαπητέ αδελφέ, από τα παλιά τα χρόνια, τα φοιτητικά, τα νεανικά, κύριε Ιωάννη, εκπρόσωπε της του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδος και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σερβίο και Κοζάνης, κύριε Παύλε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, υπουργός είναι ο κύριος Μπιουρακάς, κύριος Παρουσίμα δεν χάνεται. Και εγώ είμαι κάποτε δάσκαλος και δάσκαλο με λένε. Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχη Γρεβενών και Δεσκάτης, αγαπητοί σύνεδροι, προσκεκλημένοι καθηγητές, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, δεν θα πω πολλά, γιατί θα αφήσω τον χρόνο να το πείτε εσείς οι εισηγητές αυτής της ημερίδας. Εγώ μόνο θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θεό, που με έφερε σε αυτή τη μαρτυρική γη των Βρεβενών και μου εμπιστεύτηκε αυτούς τους ωραίες ψυχές των Βρεβενιωτών για να παλεύουμε μαζί και όλοι μαζί, νύχτα και μέρα, να δίνουμε τη μαρτυρία του Χριστού σε αυτόν τον αιματοβαμμένο τόπο, τον τόπο τον αγιασμένο, τον τόπο των Αγίων και των Ηρώων. Ό,τι έγινε και ό,τι γίνεται είναι κοινή προσπάθεια και είναι η φανέρωση αυτής της αγαπητικής θυσίας όλων προς τον Θεό, προς την Εκκλησία και προς την Πατρίδα. Έτσι λοιπόν η σημερινή ημερίδα είναι μια έκφραση τιμής, σεβασμού και οφειλής στο πρόσωπο του προκατόχου του Δεσπότη μας, έτσι όπως είναι για όλους τους Ρεβενιώτες το σημείο αναφοράς, του Εμιλιανού, αλλά και του Διακόνου Δημητρίου και του Αγωγιάρχη Αθανασίου, οι οποίοι πρόσφεραν το αίμα τους για τον Χριστό και για την Πατρίδα. Σας ευχαριστώ όλους, τους αρχιερείς, τους επισήμους, τους εισηγητές, τους μετέχοντες αυτήν την επιστημονική μερίδα. Εύχομαι ο Θεός διαπρεσβειών για μένα του Αγίου Εμιλιανού και των λοιπόν άλλων μαρτύρων να σας ανταποδώσει τα καλύτερα στον καθένα προσωπικά και οικογενειακά και να μας αξιώσει ο Θεός με τις πρεσβείες τόσο του Ιερομάρτυρος Αγίου Εμιλιανού και των λοιπόν να μπορέσουμε και εμείς να τους μοιάσουμε στη θυσιαστική τους αγάπη. Αν από αυτήν τη σημερινή μέρα κάτι μας μείνει, ας μας μείνει αυτό η θυσιαστική αγάπη. Στο τέλος, έτσι απλά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, θα μου επιτρέψετε, τον κύριο Αλέξανδρο Τζιόλα, γιατί σήμερα θα μας κάνει ένα μεγάλο δώρο. Νομίζω, κύριε Τζιόλα, πρώτη φορά αυτό το πράγμα θα γίνει εδώ. Δεν θα πω τίποτα εγώ. Απλά εγώ τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ. Το τι δώρο θα μας κάνει θα μας το πει ο ίδιος. Σας εύχομαι κάθε καλό. Σας ευχαριστώ όλους κατά πάντα και δια πάντα όπως μου αρέσει αυτή η έκφραση και καλή αρχή. Και όπως προείπε ο Σεβασμιότατός μας, να καλέσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Τζιόλα, ιστορικό και ερευνητή, που σύμφωνα με το πρόγραμμα θα μας κάνει παρουσίαση του ιστορικού, αρχαιακού και φωτογραφικού υλικού.